Μπορεί να μην έχουν σημασία τα αποτελέσματα, αλλά πόσο σημαντικό είναι να γυρίζει το σκόρ η ομάδα μέσα σε ένα γήπεδο όπως το ΤΕΚΑΕΠ απέναντι σε μια πιο έτοιμη ομάδα όπως είναι η Φέγενορντ. Even if I like to say that I don't care about the results, today I am very satisfied with the result. Maybe it's the friendly game from all my career in which I wanted to have a good result because it was the last game in preparation in a hard pitch and could have been very, very good for our players, for the group, for the work that they did and for the confidence. Ακόμα και αν δεν μου αρέσουν δεν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας, αυτό ήταν ένα από τα φιλικά, ίσως το πρώτο της καριέρας μου, στο οποίο με ενδιέφερε να κερδίσω. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό η ομάδα να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο γήπεδο, απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πιο έτοιμος από εμάς τη δεδομένη στιγμή. Κάτι που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο μας επιβεβαιώνει την καλή δουλειά που έχουμε κάνει σε όλα τα επίπεδα μέχρι στιγμής. The best thing that which was today was the strong mentality to win the game, to fight. And for this I am happy because we reacted perfect in this preparation. We talked a lot how to build up our mentality, how to build up our confidence. And we showed on the pitch in a friendly game, but against a good team, that we want always to win. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι δείξαμε θέληση, ότι δείξαμε σημάδια του ότι χτίζουμε την οτροπία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό την δεδομένη στιγμή, απέναντι σε ένα τέτοιο δύσκολο γήπεδο, να μπορούμε να δείξουμε σημάδια του ότι χτίζουμε σιγά σιγά την νοοτροπία μας και ότι παλεύουμε γι' αυτό καθημερινά. I am not satisfied at all by the way how we received the goal in the first minute. But okay, after this the team reacted well, pushing with some very good moments during the first half, with very well organized defense. We managed to draw and maybe to we had the possibilities to score another time, but in the second half we were just organized without the ball, going in counter-attacks. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, ειδικά στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Είναι κάτι που μας δυσκόλεψε λίγο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι μετά από αυτό ανασυγκροτηθήκαμε. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσία επιθετικά και μια ακόμα καλύτερη ανασταλτική λειτουργία. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Ενδεχομένως να μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, παρουσιαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Καταφέραμε να σκοράρουμε και διατηρήσαμε μετά την ισορροπία στην ομάδα. It is too close with this subject because it was a question more general to answer back. As I said, we are at the beginning of beginning and we have to change the philosophy of playing and it's not easy. But during this period against teams that were well prepared, aggressive, with intensity, we showed that we are on the good way and at the same time we reacted when we didn't have the ball and we are very responsible and with a very good spirit of sacrifice and good organization. Και τελειώνοντας μια ερώτηση την οποία την γενικεύσαμε αρκετά, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο της προσπάθειας να αλλάξουμε την φιλοσοφία μας. Τα φιλικά σε αυτή την προετοιμασία ήταν πολύ δυνατά απέναντι σε ομάδες οι οποίες ήταν επιθετικές και αυτές απέναντί μας, ενδεχομένως και σε ένα κομμάτι λίγο πιο έτοιμες από εμάς, αλλά αυτό που κρατάμε είναι η θέληση του να παλέψουμε και να χτίσουμε σιγά σιγά αυτό που θέλουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Η απάντηση έχει καλύψει σχεδόν όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα τις κάνουμε. Η ερώτηση είναι για το δεύτερο ημίχρονο, ξεκινώντας από το τέλος λοιπόν. Για ποιο λόγο στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί σωστά και ποιο από αυτά τα λάθη θα γίνει μάθημα στα επόμενα παιχνίδια? Because first of all we scored the second goal and in that moment the focus of the player was not to receive the goal. As I told you, was a will from all of them to end the game with the victory. And we are very compact in defense. Having some
possibilities in these transitions. Αρχικά θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι σκοράραμε νωρίς και θέλαμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Οι παίχτες οι ίδιοι θέλανε να κλείσουν πολύ θετικά όλο αυτό το κύκλο της προετοιμασίας. Ενδεχομένως να είχαμε καταφέρει να σκοράρουμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα κάποιες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. The second aspect is that after we recovered the ball, we lost very easy balls in front in very short time, and this pushed the others to keep staying on us and make us to go back in this safe situation by defending. So we need to have quality in front in the second half in the interpretation, because they are very young. They need to understand that it's very important to be responsible and to be prepared for every kind of ball, because the smallest detail, one after the other, finally make the final result. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι χάσαμε αρκετές μπάλες όταν κερδίζαμε την μπάλα και η μπάλα χανόταν πάρα πολύ εύκολα από την μεριά μας. Γεγονός που οδηγούσε τον αντίπαλο να έρχεται συνέχεια προς τα εμάς. Μας έλειψε ίσως η εμπειρία στο δεύτερο ημίχρονο στο να κρατήσουμε την μπάλα. Όλοι οι παίκτες και ενδεχομένως οι περισσότεροι νεαροί θα πρέπει να καταλάβουν την σημαντικότητα αυτού του ρόλου. Θα πρέπει να καταλάβουν και να έχουν την υπευθυνότητα που ταιριάζει σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουν να βοηθηθεί και η ομάδα περισσότερο από όλο αυτό. Αισθανθήκαμε ίσως και λίγο πιο ασφαλείς, όπως αναφέραμε και πριν, να προσέξουμε περισσότερο την αμυντική μας λειτουργία, γιατί θέλαμε την νίκη σε αυτό το φιλικό. Ενδεχομένως αυτά όλα μαζί να έπαιξαν τον ρόλο τους για το δεύτερο ημίχρονο. But as we discussed in the previous meetings and before trainings, we know that we want to play in a way, but sometimes you cannot because of you, because of the opponents, because of moments. There are other ways to win, and this means to have a strong mentality and a very huge level of responsibility and perfect organization. Έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες με τους ποδοσφαιριστές, έχουμε μιλήσει σε πάρα πολλά meeting. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Η υπευθυνότητα είναι στο να βρίσεις αυτόν τον τρόπο και αυτό κρατάμε από σήμερα. Για ένα συνδυασμό δύο ερωτήσεων. Σε τι βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, πού κρίνει ότι θέλει ακόμα δουλειά, και αν η ομάδα είναι στο επίπεδο που την ήθελε 10 μέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι καν κύλησε η προετοιμασία όπως την περίμενε και όπως σχεδίασε. Yes, there are a lot of improvements, so I can say that in this first part, very first time to be together and to change totally the philosophy, the way of working, a lot of information, a lot of details that might affect the players. But has given them this feeling of being a group. So I'm satisfied for this first part. Είμαι ικανοποιημένος από το πρώτο κομμάτι. Θεωρώ ότι βρεθήκαμε σε ένα κομμάτι στο οποίο οι παίκτες δέχτηκαν πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές λεπτομέρειες, μια προσπάθεια να αλλάξουμε ριζικά την φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού. Οπότε από το πώς αφομοιώθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Okay, I cannot say that I am not satisfied or something concern me. It's the fact that some of the players, which have huge quality, are not ready, and we force a little bit them because of coming late in preparation, because of injuries, or because of other reasons that kept them out. So the team and the group of us in this moment is not ready, is far to be ready, because we miss a lot of players, important players. Δεν θεωρώ πως κάτι δεν πήγε σωστά. Ενδεχομένως να περιμέναμε περισσότερα από κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είτε ήρθαν λίγο πιο αργά λόγω των συνθηκών, είτε είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι είμαστε 100% έτοιμοι, και το μοναδικό ίσως το οποίο θα μπορούσαμε να αλλάξουμε είναι αυτό, να έχουμε κάποιους παίκτες λίγο πιο έτοιμους στην δεδομένη στιγμή, μιας και τους πιέσαμε και αρκετά, καθώς δεν ήταν στο σημείο το οποίο θέλαμε. And for this reason, I have to tell you that I'm again, I have to tell you again that I'm more satisfied for this period than I should have been in a different way. Because really the work was huge and we missed a lot of players. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος για την στιγμή την οποία βρισκόμαστε, εξηγώντας σας και πριν ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μας λείπουν τη δεδομένη στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε όπως θέλουμε.
Και η τελευταία ερώτηση είναι το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία. Ήταν το πρώτο που είχε διαφορετική χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών και κάποιοι πήραν 60 λεπτά. Κινήθηκε με γνώμονα το ευρωπαϊκό παιχνίδι. For some of the players, yes. For some, we have to have a different strategy and to avoid the risk because in this period we need to avoid injuries and probably in another preparation I would have played the last game 90 minutes or 60 with 60, but having important players with experience that know to manage themselves and to avoid these risks, some of them they play 45 minutes, for some of them we push to 60 minutes. Για κάποιους ποδοσφαιριστές, ναι, υπάρχει αυτός ο γνώμονας. Κάποιους άλλους έπρεπε να τους διαχειριστούμε λίγο διαφορετικά. Υπό άλλες συνθήκες, ενδεχομένως το τελευταίο παιχνίδι θα ήθελα να είναι ένα παιχνίδι 90 λεπτών για όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε 60-60, αλλά έπρεπε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Έχουμε πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ξέρουν τον εαυτό τους και να διαχειριστούν την κατάσταση. Αυτό που προείχε την δεδομένη στιγμή ήταν να αποφύγουμε τους τραυματισμούς και να έχουμε την ασφαλέστερη δυνατή προσέγγιση. Θεωρώ ότι αυτό κάναμε και έτσι κινηθήκαμε με βάση τα λεπτά τα οποία παίχτηκαν.